Αυξητικές είναι οι τάσεις των μεταναστευτικών ροών πανελλαδικά αλλά και στον Εύρο το τελευταίο διάστημα. Καθημερινά τις τελευταίες ημέρες μπαίνουν παράτυπα στη χώρα περίπου 1.000 μετανάστες. Κυρίως μετά το πραξικόπημα στην γειτονική χώρα, οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στα νησιά του Βανατολικού Αιγαίου, αλλά και στον Εύρο μας. Κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, οι μεταναστευτικές ροές, όπως πριν είπα, καθημερινά περνούν γύρω στα 100-150 άτομα ανάλογα το νησί. Η κατάσταση πλέον είναι έκριθμη και στα hot spot. Στην κυριολεκία κινδυνεύουν οι συνάδελφοί μου. Σε hot spot συνεχώς υπάρχουν εντάσεις από αυτούς τους ανθρώπους που περιμένουν το άσυλο. Έχουν τραυματιστεί συνάδελφοι και από πέτρες, έχουν τραυματιστεί συνάδελφοι από επιθέσεις από μαχαίρια. Και εδώ στις διακινήσεις, στις συλλήψεις που κάνουμε, πλέον οι διακινητές δεν σταματούν. Ακολουθούμε τα αυτοκίνητα αυτά με προσοχή πίσω. Και όταν σταματήσουν, κάνουμε συλλήψεις. Οι εγκληματίες για το εύκολο χρήμα κάνουν τα πάντα. Οι συλλήψεις διακινητών στον Εύρο είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 3 στις 4 συλλήψεις για παράνομη είσοδο στη χώρα αφορούν σε οικονομικούς μετανάστες και όχι πρόσφυγες. Οι συνοριοφυλάκες δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί, ταυτόχρονα καταγγέλλοντας σοβαρές συλλήψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Εδώ στον Εύρο, το παρουσιάζετε και εσείς καθημερινά μέσα από τα ρεπορτάζ σας, συνεχόμενη συλλήψεις διακινητών, συνεχόμενα κυκλώματα Πακιστανών. 3 στους 4 συλλήψεις που κάνουμε πλέον είναι οικονομικοί μετανάστες, δεν είναι πρόσφυγες. Αυτό και στον Εύρο αλλά και στα νησιά μας προβληματίζει πάρα πολύ ιδιαίτερα, πάρα πολύ. Οι συνάδελφοί μου πραγματικά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και κυριολεκτός σε αυτό το πράγμα, παρά τα πενιχρά μέσα υλικοτεχνικού εξοπλισμού που διαθέτουμε, τα οποία τα αναδεικνύουμε, φωνάζουμε συνεχώς στην πολιτική ηγεσία, η φυσική ηγεσία τα ξέρει καλά και αυτή προσπαθεί να πιέσει την πολιτική ηγεσία για να μας βρουν λύσεις. Όπως καταλαβαίνετε, για να γίνει πιο αποτελεσματική και σωστή φύλαξη των συνόρων της πατρίδας μας και του Εύρου μας, πρέπει να ενισχυθούμε και λιγοτεχνικά, αλλά και με νέο προσωπικό στα τμήματα συνορικής φύλαξης. Το μόνο πράγμα που μας γονατίζει είναι η εικόνα πεινασμένων και εξαθλειωμένων παιδιών. Η δήλωση αυτή του κυρίου Γιαλαμά αποτυπώνει την ανθρώπινη διάσταση του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος. Στις διακινήσεις βέβαια κάνουμε συλλήψεις. Εκεί πιάνουμε πραγματικά ανθρώπους που είναι εξαθλειωμένοι τελείως οικονομικά. Τους βλέπουμε φοβισμένους. Βέβαια αυτή είναι η δουλειά μας. Αλλά πραγματικά το μόνο που μας γονατίζει σε αυτήν την περίπτωση είναι τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά που μέσω στους γονείς ψάχνουν μια καλύτερη ζωή. Πιστεύω ότι σε όλους τους συναδέλφους το μόνο πράγμα που μας λυπεί και μας στεναχωρεί ιδιαίτερα είναι βλέποντας αυτά τα παιδιά να είναι ταλαιπωρημένα, να είναι πεινασμένα και κυρίως φοβισμένα. Και κάνουμε, όταν πάμε στις υπηρεσίες, κάνουμε τα πάντα για να αυτά τα παιδιά λίγο να ξεχαστούν, προσφέροντάς τους παιχνίδια, όλοι οι συνάδελφοι, προσφέροντάς τους κάποια τρόφιμα και εκεί λίγο αυτά τα παιδιά ξεφεύγουν.